Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Και καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, Σε αυτέ τι ωραίε και τα, ταυτόχρονα πολύ δύσκολε μέρε. Είναι πολύ δύσκολε γιατί έχουμε ε, πολλά θέματα, πολλά μέτωπα ανοιχτά. Επίτρεψε να σου πω κάτι συμβολικό που πολλοί ο κόσμο δεν το ξέρει γιατί φροντίζουν κατάλληλε πηγέ να μην το ξέρει ο κόσμο. Σήμερα είναι με απόφαση του ΟΗΕ. Όχι απόφαση δική μου ή του κόμματο ή δική σου ή κάποιου αλλού. Ναι. Είναι η Παγκόσμια η καποιου αλλου ειναι Στήριξη τη Παλαιστίνη. Σήμερα είναι. Σήμερα δεν, δεν, δεν το ήξερα. είναι Παγκόσμια Μέρα. Δεν σε κατηγορώ. σου ναι. το λέω. Εμεί ξεδιπλώσαμε για ένα πανό στη Βουλή σήμερα. Και είμαστε παρόντε. Και αν θέλει την άποψή μου, ε, σώζουμε την τιμή τη ηθική, τη πολιτική, των παιδιών, των γυναικών, τη έννοια τη αντίσταση, τη έννοια του σηκώνω κεφάλι στην καταπίεση, στην εισβολή και στην κατοχή. Αλλά είναι τραγικό το ότι δεν το ξέρει ο κόσμο. Ένα κόσμο, ο οποίο όμω, όπω έχει δει για να στηρίξει ε, του Παλαιστίνιου που είναι υποκείμενα σφαγή, αυτή τη στιγμή σφαγής, ό, αντικείμενα σφαγή, αντικείμενα. Με υποκειμενική αντίληψη ότι μόνο η Χαμά φταίει και μόνο το Ισραήλ αντιστέκεται σε μια κατάσταση, είναι ο κόσμο ο οποίο βγαίνει στον δρόμο σε όλο Τώρα που το λες, να, ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Ε, με την εκεχηρία, βλέπει κάποια χαρά αμάδα ότι ενδεχομένω να πάμε σε. Δεν μπορεί να τη δει. Δεν μπορείς να τη δεις. Δεν λέω για λύση, κατάλαβε το λέω. Ναι, 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 αλλά ο Νετανιάχου το δήλωσε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μυστικέ υπηρεσίε έχουν πάει στην άλλη άκρη τη γη, ούτε ξέρω και πού, ούτε και με νοιάζει. Με Μοσάνδη η Μοσάντη, δηλαδή. η CIA κτλ. Και ανταγωνίζονται για το αν θα τραβήξει. Και τραβάει με δοσιολογία το ανθρώπινο αίμα. Α, βλέπουμε και το πάνω. να δούμε το πάνω που μας έλεγε τώρα η Λιάννα, παιδιά, που το βάλατε στη Βουλή. Πάει με το ανθρώπινο αίμα σιγά-σιγά. Έχει ανακηρύξει τον εαυτό του σε ολετήρα της Παλαιστίνης. Και δυστυχώς οι ισχυρέ δυνάμεις του κόσμου είναι κάτι που το επιτρέπουν να συμβαίνει. Το επιτρέπουν να συμβαίνει. Για να είμαστε ειλικρινεί, το επιδιώκουν να συμβαίνει. Άρα, εσύ δεν βλέπει δηλαδή, μια λύση αυτό που λέμε ότι πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι Παλαιστίνοι να αποκτήσουν πατρίδα κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Μα δηλαδή. υπάρχουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, υπάρχει αντίληψη για τα δύο κράτη. Για τα δύο, αυτό εννοώ. Ναι. Ο, ο Νετανιάχου τι θέλει. Ο Νετανιάχου και αυτό που εκπροσωπεί, που είναι μια ακραία μορφή, δεν θα φοβόμουν να σου το πω, από τις πιο ακραίε ακροδεξιέ μορφέ του κόσμου, για να μην χρησιμοποιήσω ορολογίε. Ε, ε, Ναζί και διάφορα άλλα πράγματα γιατί σκάβω πληγέ που αυτό τι έχει ξεχάσει. Αυτό τι έχει ξεχάσει και η, η όποιο παδί του τι έχουν ξεχάσει. Και αυτό που σου λέω το λέει το μισό Ισραήλ, δεν το λέω εγώ μόνο. Yeah. Το λέει και η Ισραήλ σε όλο τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη μέχρι, μέχρι, μέχρι το Πεκίνο. Λοιπόν, έχει ξεχάσει τι πάει να πει ναζισμό και η μέθοδοι και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί είναι στα αλήθεια πολύ κοντινό αυτών των μεθόδων. Με όλου του όρου, εγώ διάβαζα και ένα άρθρο ενό καθηγητού του Χάρβαρντ μόλι προχθέ, ο οποίο και αυτό δεν θα, θα κυνηγηθεί. Όπω κυνηγήθηκαν οι πάντε, μόλι ανοίξουν το στόμα του να μιλήσουν, οι πάντε. Γι' αυτό το παίρνω πάνω μου, για να μην κυνηγηθεί εσύ. Στο λέω ευθέω. Ε, ε, κυνηγιώνται μόλι ανοίξουν το στόμα του και πούνε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη είναι γενοκτονία. Και αυτό λέει ότι όταν σταματήσει η παράδοση των ομήρων θα τη συνεχίσει και μετά. Μάλιστα. Το σχέδιο ποιο είναι. Να αποδυναμωθούν σε τέτοιο βαθμό και να καυθεί σε τέτοιο βαθμό χωρί νερό, χωρί ηλεκτρικό, χωρί φαγητό, χωρί τίποτα, τριμωγμένοι δυόμισι εκατομμύρια σε μία μλωρίδα γη. Τι θέλει, <συμή> θέλει στην πραγματικότητα να όταν θα καταλήξει, γιατί όλοι ανακηρύσουν και ο ίδιο το λέει, είναι νεκρό το Όσλο, θέλουν να ανακηρύξουν δύο κράτη από τα οποία το ένα θα λειτουργεί μόνο, συγγνώμη για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, με τα βατζίδε. Μάλιστα. Δηλαδή με ανθρώπου είτε από τι Να μην είναι σχόλες, κανονικό κράτο δηλαδή. Να μην είναι. Να είναι ένα κράτο το οποίο δεν θα έχει άμυνα, δεν θα έχει τούτο, δεν θα έχει εκείνο, δεν θα έχει τ άλλο και θα έχει μια διεθνή εποπτεία από πάνω απλώ για να μην Μάλιστα. μπαίνει στο ρουθούνι του, του, του Νιεντανιάχου και τη παρέα του. Δηλαδή των Ισραηλινών που δεν είναι όλο το Ισραήλ, δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί. Υπάρχουν παλικάρια και κορίτσια στο Ισραήλ που έχουν πάει φυλακή γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν στη γενοκτονία. Η προπαγάνδα όμω ξεπερνάει τη φαντασία. Δηλαδή τα fake news, τα οποία κυκλοφόρησαν και εξακολουθούν να κυκλοφορούν για την Παλαιστίνη, σου σηκώνουν την τρίχα. Και αν κάνει κάποιο μία αναγωγή στο τι έχει συμβεί και εξακολουθεί να συμβαίνει στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι πάβει να είναι και ελεύθερο ο τρόπο που σκέφτεσαι. Σε κάνει δύσπιστο για οτιδήποτε διαβάζει. Δεν ξέρει από πού προέρχεται και πώ προέρχεται. Θολωρώνοντα η κρίση των ανθρώπων, μειώνονται οι αντιστάσει του. Και αύριο το πρωί θα έρθει η κυβέρνηση τώρα που καταθέτει τον προπολογισμό και θα σου μιλάει η ομάδα όπω μιλάει για τον προπολογισμό για τι άκρο ασταθεί διεθνείς, διεθνείς συνθήκε. Δεν μπορεί να είναι ασταθεί οι συνθήκε τι οποίε ο ίδιο συμμετέχει ή δημιουργεί. Δεν μπορεί να θεωρηθούν ασταθείς. Τώρα. Μπήκε στα θέματα του προπολογισμού και το, στο οικονομικό κομμάτι. Να ξεκινήσουμε το φορολογικό νομοσχέδιο. Κοίταξε. και θέλω να σε ρωτήσω για τι αλλαγέ που γίνανε στο αυτό που κατατέθηκε στη Βουλή. Αν θεωρεί ότι κάπω διορθώθηκε είναι, είναι, από την αρχική κριτική που κάνατε Είναι, ενώ... είναι, ένα, είναι ένα τυράκι στη φάκα. Yeah. Γιατί, Γιατί αυτέ οι αλλαγέ που γίνονται έτσι όπω είναι διατυπωμένε, άμα θα τι δει. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που θα σου το πω, εμεί έχουμε ανοίξει τώρα τη μελέτη του προπολογισμού. Για βουλευτέ σαν και εμένα, ναι. Φαντάσου και έναν οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο σε αυτή τη χώρα. Εγώ θα χρειαζόμουν σεμινάρια αντίστοιχα με αυτά που θα χρειαστούν οι λογιστέ αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει λογιστή. Αυτό λέγαμε και έξω εδώ, λίγο πριν πω, με συναδέλφου yeah. σου, ότι θα χρειαστούν λογιστέ για να κατανοήσουν ξαφνικά ποια είναι τα ευεργετήματα, ποιε είναι οι ελαφρύνσει, ποια είναι τα προαπαιτούμενα, ποιε είναι οι προποθέσει, yeah. που είναι οι κόφτε, που δεν είναι οι κόφτε. Μπήκαμε σε μια αλγοριθμική εκμετάλλευση του εργαζόμενου και ειδικά του επαγγελματία και του αυτοπασχολούμενου με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτά που διατυπώθηκαν, διατυπώθηκαν εκβιαστικά. Φέρνω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και νομίζω ότι θα με καταλάβουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι επιστήμονε. Όλοι θα με καταλάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοδιάβολοι. Γιατί αυτού θα πιάσει τελικά πάλι. Δεν θα πιάσει του μεγάλου. Ο μεγάλο δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδου αντιμετώπιση. Ξέρετε τι εννοώ φορελαφρίζεων και τέλου επιτιδεύματο. Ένα κολοσσό τώρα δεν θα ασχοληθεί ασχολεί, με το τέλο επιτιδεύματο. Δεν, ασχολεί, έχεις δίκιο, δεν ε, για να είμαστε σοβαροί, το και αν τα 600 θα γίνουν 300. Είναι για το φτωχοδιάβολο που δεν καταφέρνει να πιάζει το βασικό, να βγάλει 10.000 το χρόνο, να στο πω πολύ ομά. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει: Βρέα, αδερφέ, αφορολόγητο 12.000 για όλου. Άμα θε οριζόντια πράγματα, μην πηγαίνει μόνο στον οριζόντιο φουμπουά. Μην μου πηγαίνει στην οριζόντια έμεση ε, φορολογία. Πήγαινε και στο θετικό οριζόντιο. Πήγαινε και στο θετικό οριζόντιο yeah. και βάλε μου 12.000 για όλου, συν 3.000 προ για το κάθε παιδί. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Για να μιλήσουμε μετά για ουσιαστικέ ελαφρύνσει για ανθρώπου με ιδιαίτερα προβλήματα. Σε ιδιαίτερη κατάσταση όπω είναι, <laughs> οι είναι οι μονογονεϊκέ οικογένειε, όπω είναι οι ανάπηροι, όπω είναι χιλιαδιό. Λοιπόν ότι κάνει. Τώρα κάνει έναν εκβιασμό καταπληκτικό. Αν θε να πολεμήσει το τεκμαρτό, το εισόδημα, ε, αν είσαι έλεγχο. έλεγχο. Έναν έλεγχο. Και εσύ και σε εγώ ξέρεις πάρα πολύ καλά. Άμα πας πίσω σε βά... ένα βάθος πεντέτειας. Θα σου βρουν κάτι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δεν περίπτωση. υπάρχει περίπτωση. 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 Ακόμα προς... και ο πιο τυπικός. Θα και ο πιο τυπικός. Θα, το κάτι. Και εκεί θα αρχίσει η προστιμολογία. Θα και αρχίσει... θα περισσότερα. Θα αρχίσει η ποινή και θα πληρώνεις πολύ περισσότερα. Από ό,τι να έχεις μπει στο τεγμαχτό. Άρα ο άλλος που ξέρει αυτή τη στιγμή και που ενδιάμεσα σε αυτή την πενταετία, με ε, Κορονοϊού ε, με κλεισίματα. ότι είναι όλα με αυτά μέσα, δεν, δεν μπορεί περίπτωση. να με σου βρούνε κάτι. Δεν δηλαδή. υπάρχει περίπτωση. Άρα, That's. εκβιαστικά για να αποφύγει να πληρώσει, θα κάνει. Θα, θα, θα πληρώσει ναι. ναι, το τεκμήριο. Και αν πει ναι, θα μπει στο τεκμήριο. Και ανοίγει η ιστορία. Όταν ένα λαό εκβιάζεται από κάτω, αυτή τη στιγμή δες το. Για παράδειγμα, ο γερμανικό λαό αυτή τη στιγμή εκβιάζεται. Με βάση την πτώση των κερδών, του πάνε τα βασικά είδη τη διατροφή το 19% από το, το 7. Δεν είναι, δεν είναι, κάτι που είναι μακριά από αυτό που λέμε κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Πώ ξεκίνησε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τον πληθωρισμό, Πώ μιλάμε για την ακρίβεια, Πού οφείλονται αυτά, Έχει καθίσει ποτέ κανένα να εξηγήσει. Εμεί θα το κάνουμε. Το κάνουμε στη Βουλή, Θα το κάνουμε πισταμένα. Θα το, θα το κοπανίσουμε όσο μπορούμε και θα το αποδείξουμε. Αλλά όταν έχει μια πολιτική φτηνού χρήματο, Φτηνού χρήματο, και μετά έρχεσαι και ανεβάζει τα επιτόκια. Σωστά. Για ποιο πράγμα μιλάνε τώρα όλοι, για ποια ακρίβεια μιλάνε, για πώ θα ανεβαίνει το κόστο τη ζωή. Έπειτα, η λέξη ακρίβεια. Καλά, υποτίθεται να ανεβάσει τα επιτόκια για να μειώσει τον πληθωρισμό. Ναι, αλλά δεν μπορεί να εξορκήσει αυτή τη στιγμή την ακρίβεια, αγνώντα ότι η ακρίβεια είναι συνάρτηση μισθού. Πάμε Και τώρα. Δηλαδή, γιατί με έβαλε στο θέμα. Έχω, πάω. Έχω δίκιο σε αυτό το πράγμα. Συνάρτηση. Διότι όταν εκτινάξει ναι. μετά ξαφνικά το κόστο δανεισμού. Και όταν έχει ναι, μια υπερσυσσόρευση κεφαλαίων. Ναι, κεφαλαίων, Ναι, αυτά είναι Μια υπερσυσσόρευση κεφαλαίων όμω, εσύ καταλαβαίνει πολύ καλά τι σου λέω. Ναι. Μια υπερσυσσόρευση κεφαλαίων που δεν βρίσκει διέξοδο για τα κέρδη και πρέπει να βρει τρόπου να τα δημιουργήσει εκ του μηδενό. Τρει είναι οι τρόποι. Ο ένα είναι αυτό που σου είπα. Η πράσινη ανάπτυξη, εκεί να δει, το πανηγύρι που γίνεται. Και το τρίτο είναι ο τρόπο με τον οποίο χρηματοπιστωτικά ελέγχεται το κομμάτι και το κόστο τη ενέργεια κάνει η αγνώστη τα κεραμίδια. Αν αυτή τη στιγμή η εξαγωγική δύναμη τη χώρα είναι τα πετρελαιοειδή τη, έτσι και η αυτή η εξωστρέφεια, ακούμε εξωστρέφεια και εξωστρέφεια, και φουσκώνουμε σαν του Γάλλου με την εξωστρέφεια, η εξωστρέφεια συνεπάγεται εκ των πραγμάτων 50% φόρο πάνω στην τιμή των καυσίμων. Πώ θα ζήσει ο άλλο, Πά να πάρει φέτα, αγάπη μου, γλυκιά και σου λέει τα πάρω φέτα. Μια και το είπε και εγώ και εσύ. Και ένα πλούσιο πληρώνουμε ακριβώ τον ίδιο φόρο όταν βάζουμε βερζίνη. Ακριβώ τον ίδιο. Και λέω γιατί ρε παιδιά. Ακριβώ τον ίδιο φόρο. Τι σχέση <laughs> έχουμε. <σχέν> <σχέν> ακριβώ <σχέν> τον ίδιο φόρο και α... οριζόντιο. Αυτό α, λέω. Αυτό λέω. Και μετά παιδί, μπαίνει σε μία διαδικασία. Εμεί μελετήσαμε τον προπολογισμό σε πρώτη φάση, έτσι, γιατί κατατέθηκε σήμερα. Τώρα έχουμε μελετήσει ό,τι είχαμε στοιχεία μέχρι σήμερα στα χέρια μα. Έχουμε φρίξει. Έχει 6,2 δι φόρο, φορολογία παραπάνω. Εκ Έχει περίπου ούτε ξέρω Παραλλαγέ ε, αφαίρεση στο κεφάλαιο. Το 0,4 το κάνει 0,2. Δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν είναι δυνατόν στο κόστο τη ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κεφαλαίου, αυτό το πράγμα προξενεί ένα τριχύλασε σε κάποιον που θα το μελετήσει σε βάθο. Γιατί, τι αύξηση να σου δώσει, Εγώ σου λέω να δώσω στου δημοσίου 3%. Δεν καλύπτει, δεν καλύπτει τον Μα το, δεν το καλύπτει όταν ο μέσο μισθό, μελετώντα εμεί ησυχία και συγκριτικά, εμεί μελετήσαμε, ο μέσο μισθό τη χώρα μα είναι πέμπτο από το τέλο. Είναι η Βουλγαρία και με μια-δύο-τρει άλλε χώρε. Ο μέσο μισθό των 1.400 σε επίπεδο αγοραστική δύναμη. Είμαστε πίσω, μια μισή δεκαετία, μη σου πω δύο δεκαετίε κοντά, πίσω σε αγοραστική δύναμη. Αυτό το πράγμα. Πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον κόσμο. Έρχονται γιορτέ. Αυτό πήγα να σου πω. Όταν ένα κιλό φέτα έχει 11 ευρώ. Και ακρίβεια. Τι Ποιο θα φάει φέτα. Πού το έχει βρει αυτό να πάω. Ποιο θα φάει φέτα. Πιο, πιο πάνω Όχι, η οσιάδα μου. Πιο χαμηλή τιμή που μπορεί να βρει. Δεν υπάρχει 11. 11 ευρώ. Όταν έχει 20 ευρώ η γραβιέρα το κιλό. 20, 22, 25. 27. Όταν εγώ αγόρασα. Προχθέ αγόρασα την Ενεκελάτη, παιδάκι μου. 120 ευρώ την Ενεκελάτη. Είσαι πλούσια. Αγόρασα την Ενεκελάτη. 120 ευρώ. Ε, Πρόσεχε, ε, 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 με χαριστική φιλική τιμή φιλική από το τι σώμα μου, κάτω που έχει. Ε, και βρήκα 120, 140, 150, αυτός, μέχρι 170 Γι' Αυτό σου φτάνει. Λέω, γι το λέω. Αυτό σου yeah. λέω. Ο Ντενεκές το λάδι, το λαδάκι του κόσμου. Και ειδικά για την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα είναι. Με... Και ειδικά για την με το Ελλάδα. Το λάδι. Άρα λοιπόν, δεν είναι υπερβολές αυτά που λέγονται, ούτε λαϊκισμοί. Όχι. Όμως δεν μπορείς να αποκόπτεις την ακρίβεια από τη συνάρτηση αγοραστική δύναμη. Περιμένου. Ακριβό κάκια κάποιον κάτι είναι. Όταν δεν τον φτάνουν τα λεφτά του να το πάρει. Να σου πω κάτι. Η ακρίβεια δεν κάνουμε. είναι ένα πράγμα αυτόνομο το, το, το οποίο περιφέρεται ένα... σαν τη βροχή φυσικό φαινόμενο. ένα σύνθημα που το λέμε από παλιά, όταν και εσεί στη, στη, δουλειά. Το έχουμε κάνει πάρα πολλέ φορέ αυτό το θέμα. Το έχουμε, πάρα, πει πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Από το χωράφι στο ράφι. Mm. Πώς Πώ θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που μεσολαβεί από το χωράφι στο ράφι. Μα πώ θα αντιμετωπίσει, Να πάει για παράδειγμα. Για να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορείς να έχεις φόρο στα κάψιμα, ο οποίος θα πάει πάνω στη τιμή. Στο ενδιάμεσο αυτό που περιγράφουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το κόστος της αγροτικής παραγωγής στο επίπεδο των λιπασμάτων. Μα η ενεργειακή λιπασμάτων, κρίση, ζωτροφών, ο, πόλεσμος, ο πόλεμος στην Ουκρανία για παράδειγμα, ανέβασε κάθετα την τιμή των λιπασμάτων. Αφού ανέβασε την τιμή των λιπασμάτων, δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι θα ανεβεί και η τιμή. Χθε διάβαζα ότι έχουν θησαυρίσει οι Τούρκοι μετά τη Θεσσαλία δίνοντά μα ντομάτε. Σωστό. Διπλασιασμό τη ντομάτα που έρχεται από την Τουρκία. Α, πήγαινε τώρα και πε το Ελληνού που αγοράζει την ντομάτα από την Τουρκία, διότι δεν προνοήσαμε, δεν είχαμε τι επενδύσει που πρέπει, δεν είχαμε αυτά που κάνει, που έπρεπε να έχουμε κάνει, για να είναι αυτή τη στιγμή ο... το στομάχι τη χώρα, είναι ο κάμπο, κακά τα ψέματα. Παντοειδό, έτσι από το στάρι μέχρι το, το κολοκυθάκι yeah. και από την ντομάτα μα και εγώ δεν ξέρω τι. Άφησαν το στομάχι άδειο, γεμάτο λάσπη, γεμάτο λάσπη, γεμάτο ε, νεκρά ζώα, γεμάτο κατεστραμμένες περιουσίες και κατεστραμμένους ανθρώπους και αυτή τη στιγμή εισάγουμε ντομάτα από την Τουρκία. Η ντομάτα που θα έρθει από την Τουρκία δεν μπορεί να είναι τη τιμή. Δεν μιλάω για την ποιότητα, δεν είμαι σε θέση, Στάξει. δεν είμαι αγρότη, δεν Ας θα ξέρω είμαστε το ξέρω. Α μην είμαστε καχύποπτοι, ενδεχομένω να μην είναι κακή ποιότητα. Και μπορεί να μην είναι και τη εποχή οι ντομάτε, ναι. δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι όμω αυτό. Είναι ότι, για παράδειγμα, παραμένει υψηλή η έμεση φορολογία στα είδη βασική ανάγκη. Και εκεί που περίμενε ότι τώρα που έρχεται η ανάπτυξη, τώρα που πηγαίνουμε καλά, Κάποια πράγματα θα είναι ελαφριντικά για το λαό. Θεωρητικά αυτό του λένε. Ναι. Θα περάσει καλύτερα. Θα ζήσει καλύτερα. Τουλάχιστον στην καθημερινότητα. Θα και αύξηση για την καθημερινότητα μιλάω. Η καθημερινότητα είναι αυτή που μα κάνει να οδεύουμε προ το μοιραίο που θα πάμε όλοι μα που είναι ο θάνατο. Το πρόβλημα είναι πώ ζούμε μέχρι τότε για να φτάσουμε χριστιανέμοι. Εκεί δεν ζούμε όλοι το ίδιο. Πώ θα το κάνουμε. Δεν, δεν ζούμε, ζούμε. ζούμε όλοι το ίδιο. Όταν πεθάνουμε όλοι το ξέρουμε. Το πώ φτάνουμε μέχρι εκεί. Σε ποια ηλικία φτάνουμε και με ποια ποιότητα ζωή φτάνουμε και με τι άγχη φτάνουμε, ε. τι στεναχώρκε φτάνουμε και με πόσο σφιγμένο το ζωνάρι. Και αν έχουμε απολαύσει μια φορά στη ζωή μα, όταν καταντάει είδο πολυτελεία το τυρί και η φέτα, ξέρει πώ ακούγεται στο μυαλό του ανθρώπου μη φά γιατί ανεβάζει τη χολυστερίνη. Γιατί αυτό που θα σου προτείνει μετά θα είναι βιολογικό προϊόν. Και το βιολογικό προϊόν είναι τέσσερι φορέ ακριβότερο. Ναι, Έχει... Είναι τέσσερι φορέ ακριβότερο. Άρα και η υγεία εμπορευματοποιείται εμέσω διά τη διατροφή. Ακόμα και αυτό για να μην φτάσω στην υγεία αυτή καθ' αυτή, γιατί σήμερα και αύριο έχουν απεργία οι άνθρωποι στα νοσοκομεία και έχουν απεργία διεκδικώντα χέρια εργατικά μέσα. μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους, για να σώσουν το φτωχό διάβολο. Και ξέρει ότι θα πα στην ιδιωτική ασφάλιση με μαθηματική ακρίβεια. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε στον 21ο αιώνα με τέτοιο πλούτο, με τέτοιε δυνατότητε, Φίλιππα μου. Δεν μπορούμε ε, ε, να το διασχίζουμε κάνοντα το σταυρό μα να ξημερώσει ο Θεό μια μέρα και να είμαστε καλά. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί όταν υπάρχουν εξειδικευμένα φάρμακα, όταν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, όταν οι δυνατότητε να τραφεί ο παγκόσμιο πληθυσμό είναι τεράστιε. Και έρχονται και σου λένε: Να η ζάχαρη αυτό, να εκείνο, να η παιδική εργασία, να το ένα, να το άλλο, να ο καφέ. Και μιλάμε για αυτά που έχουν καταντήσει να είναι ήδη πολυτελεία. Έτσι, Έτσι είναι. Αυτό Έτσι, λοιπόν. Και να σου κάτι τώρα, θα το πω και θα ακουστεί λίγο παράτερο, αλλά δεν το θεωρώ παράτερο το μια οικογένεια να μπορεί να σχεδιάσει να πάει τρει μέρε κάπου τα Χριστούγεννα. Λέω τώρα εγώ. <Σ2> <ΣΡΟ> Αυτό είναι απαγορευτικό. Βλέπει, γελάζει. Απολύτε. Και, και ορθώ γελάζει. Μα είναι πολύ Γιατί... απαγορευτικό και σε στερεότυπο. Αλλά είναι απολύτω απαγορευτικό. Τι ακούει την Έ... άλλη μέρα στην τηλεόραση. Ένα τριήμερο. Υπάρει... Δεν είπα κά... υπάρει... με... Με... Ό, Τα παιδιά κάπου... λέει πληρότητα 100%. Μα υπάρχει πληρότητα 100%. Σε 5, 10, 20 <σομίως> προορισμού. που άμα βάλει το σύνολο των ανθρώπων που γεμίζουν αυτά, θε να είναι και 10.000. Θε να είναι και 15.000. Δεν είναι παραπάνω. Εγώ σου λέω, θε να είναι και 20.000. Ο μέσο Έλληνα δεν μπορεί να πάει. Από τα 2,5 εκατομμύρια. Άμα μιλά για διακοπέ τώρα. Δεν είπα διακοπέ. είπα κατάλαβε να, να πάρει μια ανάσα διαφορετική. Στη δεν, θεσ... δεν υπάρχει στη αυτό. Στη θεσπρωτεία. Όταν μπει και όλο το σύστημα, το οικονομικό, το καπιταλιστικό, είναι βασισμένο στην αντίληψη του κέρδου. Δεν γίνεται. Και το κέρδο με οποιοδήποτε τίμημα. Μην πιστεύει κάποιο ότι μπορεί αυτό το σύστημα να το βελτιώσει, να το εξανθρωπίσει. Δεν είναι στη φύση του. Γιατί αν ήταν στη φύση του, δεν θα είχε το κέρδο προμετωπίδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σχολείο στη θεσπρωτεία. Σήμερα το πρωί το αποκαλύπτει ο ριζοσπάστη που βρέθηκαν σκουλίκια στα τρόστα που δίνουν το... στα παιδιά. Σκουλίκια. Στα παιδικά γεύματα. Σκουλίκια. Υπάρχει στο Καπανδρίτη. Πρόσεχε που σου λέω. Στο Καπανδρίτη, ε, στην Αττική σου μιλάω. Δεν σου μιλάω πάνω στα άγραφα. Σου μιλάω για το Καπανδρίτη. Εδώ, εδώ. Στο Καπανδρίτη έχει σχολείο χωρί θέρμανση παιδιά. Προχτέ φοράγανε γάντια. Με τρει βαθμού κάνανε μάθημα. Τρει βαθμού μέσα στην τάξη με το θερμόμετρο μετρημένο. Τρει βαθμού. Και θα μου πει εμένα ανάπτυξη. Ποιο παιδί πού? Ποιο Άι Βασίλη? Από πού θα έρθει ο Άι Βασίλη για τα παιδιά φέτο, Από το καλάθι. Από το καλάθι. Με τον άνεργο γονιό πίσω, με τον τζακισμένο γονιό πίσω. Με βάση το κόστο τη ζωή αυτή τη στιγμή, εγώ σου λέω δύο μισθοί των 850 που αθρίζουνε 8 και 8, 16 και 50 και 50 117. 11, 1700. Με τα νίκια. Τη θέρμανση, το πετρέλαιο. Την για καλή Την θεωρείτε για Καλή μισθή. Τα τρόφιμα το ένα το άλλο. Τελείωσε, Άμα... τελείωσε, δεν βγαίνει. Τα τρει όλα μαζί. Δε, δεν δε βγαίνει. Γίνεται. Δε βγαίνει δε και έρχεται τώρα με το φορολογικό νομοσχέδιο και κυνηγάει κυριολεκτικά του στοχοδιάβολου. Αυτό που έχει πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα και έχει τη δυνατότητα να είναι εξωστρεφή, να πηγαίνει εδώ, να πηγαίνει εκεί, να πηγαίνει παραπέρα. Γιατί θα ασχοληθεί. Γιατί θα ασχοληθεί με όλα αυτά. <σίλω> ε, εντάξει. Άμα πρέπει να απονεχοποιήσουμε το κεφάλαιο, όπω είπε στο Σεβο Κασελάκη, άμα θέλει, όποιο θέλει, α το απονεχοποιήσει το κεφάλαιο. Ε, λοιπόν, παρακαλώ, είναι σαν να, μου λες τώρα, πριν, πριν, είναι σαν να μου λε τώρα ότι θα απονεχοποιήσω εγώ τον Ετανιάχου, γιατί έχει το δίκιο με το μέρο. Όχι, δεν δε θα στο. Είναι, είναι ακριβώ το ίδιο. Δεν θα ρωτούσα. Όχι, είναι ακριβώ το ίδιο. Δε, δε στώ, δε, αξίλω. 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 Λοιπόν, γιατί χωρί το κεφάλαιο του Θέλω ένα σχόλιο, πριν κλείσουμε, σε παρακαλώ ένα σχόλιο για τα όσα είναι στο Λονδίνο με την ακύρωση τη συνάντηση Σούνακ Μητσοτάκη. Με ε, επιλογή του κύριου Σούνα για την επιστροφή των Μαρμάρων. Πώ το είδε τώρα, όλο αυτό το πράγμα, εσύ. Τώρα θα σου μιλήσω, ω δημοσιογράφο. Ναι, ω ρωτάω. Ο Θόρυβο έκανε πολύ καλό, μα πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό στην υπόθεση των Μαρμάρων. Ναι, ναι, για τα γλυπτά μα έκανε, μας έκανε πολύ, πολύ καλό στην Επανέφερο υπόθεση των Μαρμάρων. που λέμε Γιάννα, και έφερε, το θέμα μπράβο, πρώτη Και έφερε φεπερότα. και μια κοινή γνώμη τη Αγγλία να συνειδητοποιεί ναι, 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 ναι. ότι είναι ληστέ, ληστέ, ληστέ του παγκόσμιου πολιτισμού. Αποθετήριο κλεμμένων είναι το Λονδίνο. Αποθετήριο κλεμμένων. Ε, τώρα, τώρα που το λε το μουσείο αυτό, το περίφημο Βρετανικό μουσείο, δεν είναι μόνο τα δικά μα. Όχι ε. καλέ. Μα για όνομα του εκεί είναι... πέρα, γιατί δεν έχει το Από Αίγυπτο, ένα από Συρία, είναι από... Στέ... Εδώ ε... τώρα τα, τα πετράδια του θέματος τώρα μόνο μην πάμε. Ε, ε, μην φορή. το συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το κομμάτι. Που θα σου έλεγα εγώ, βάλε ένα θετικό. Που αυτό είναι το θετικό, ναι. Ένα θετικό πρόσημο. Άμα πάμε όμω κάτω στην ουσία, θα δούμε ότι από την ώρα που ενστερνίζεσαι τι ίδιε πολιτικέ με αυτού δεν μπορείς να δέχεσαι την έννοια της πατρονίας. Αυτό σε τελευταία ανάλυση μειώνει ακόμα και τε, την αντίληψη των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτά είναι κλεμμένα και πρέπει να επιστραφούν. Δεν υπάρχουν όροι. Δεν υπάρχουν δανεισμοί, δεν υπάρχουν πηγενέλα, δεν υπάρχει συνομιλητή με το Βρετανικό Μουσείο, λε και το Βρετανικό Μουσείο είναι κάτι ανεξάρτητο. Δεν νομίζω ότι είναι απόφαση του Βρετανικού Μουσείου τώρα. Ναι, λοιπόν, για να μην κορυδευόμαστε, είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Από αυτό μέχρι το να καταλήγουμε να ακούω σχόλια του αν ήταν gentleman ή δεν ήταν gentleman ο κύριο Σουνάκη, γιατί δεν είναι κατευθείαν Άγγλο αλλά είναι από άλλη εθνικότητα. Γιατί αυτό το είδα γραμμένο δεν σε δεν αυτή τη συζήτηση. Και μου πετάχτηκαν τα μάτια έξω. Ναι, δε, γιατί, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Ο υφέρπων ρατσισμό. Ε, η υφέρπουσα πολιτική ή ακροδεξιά μπορεί να βρεθεί και σε τάχα μου δίδεν προοδευτικά στόματα, γιατί ο κόσμο ψωνίζει ευκολότερα από την αυταπάτη. Ήταν απρεπή, ήταν απρεπή πάντω. Ήταν, ήταν απρεπή διπλωματικά. Α, διπλωματικά είναι. Απρεπή διπλωματικά, νομίζω ότι πειράζει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει η με αυτό. Να Νο... ακυρώνει Ο... συνάντηση με Νομίζω, νομίζω ότι ε, μέτρησε πάρα πολύ εκείνη η φράση. Mm. Τη βρίσκω. Τυχεωδό έξυπνη mm. από αυτό που λέμε η ε, κοπή στα δύο. μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι αυτό λέω. <laughs> συνειδητοποιεί <laughs> λοιπόν ο κόσμο, ναι. συνειδητοποιεί ο κόσμο τι πάει να πει. Αφαιρώ κάτι από το. Συνολικό του πράγματο. Ναι, είναι μα... σαν να του πει αυτόν τον τώρα. Μα είναι μία σύνθεση ο Παρθενόνα. Είναι μία μια σύνθεση. Ελλάδα. Και μα έχουν πάρει ένα κομμάτι. Κάθε Όχι βρά... μα έχουν πάρει. Κάθε φορά που τα ακούω αυτά, λέω οι Άγγλοι, βγάζουν λεφτά. Επειδή σε πηγαίνουν εκεί που κάναν τα βασανιστήρια και εκεί που σφάζανε στο Tower of London, να δει πόσο καλοί βασανιστέ ήταν, πόσο αποτελεσματικοί, τι όργανα είχαν εφεύρει και κόβει και εισιτήριο για να δει τον τρόμο. Έναν τρόμο που τον έχουν ζήσει οι Κύπροι, τον έχουν ζήσει στη Μέση Ανατολή, το έχουν ζήσει οι Ρακινοί, το έχουν ζήσει οι Σαουδάραβε, το έχουν ζήσει στο Σουδάν, το έχουν ζήσει στην Ινδία, το έχουν ζήσει στο Πακιστάν, το έχουν ζήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, και ξέρουμε ποιοι είναι. Η απεικιοκρατία έχει πολλού τρόπου να επιβάλλεται ακόμα και σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει, θα κάνει ο κ. Σουνάκ, ούτε με ενδιαφέρει ποια είναι η θέση του Βρετανικού Μουσείου. Εμένα με ενδιαφέρει όταν υπερασπίζεται κανεί την πολιτιστική του κληρονομιά. Να την υπερασπίζετε γιατί είναι κοινό αγαθό που ανήκει στον κόσμο Ακριβώς. και είναι η φύση του να είναι ενιαίο με το αρχικό έργο. Έτσι είναι. Και κάθε φορά που μου το λένε αυτό, θυμίζω σε όλους πως φέρθηκαν οι κομμουνιστές μετά το 17, σε όλα τα αγαθά, τα συσσωρευμένα από τα παλάτια τους που τα κρατήσαν σαν κόρον οφθαλμού για να τα χαίρεται ο λαός και δεν τα πήρανε για να βγάλουν λεφτά. Ευχαριστώ. Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό και και καλέ γιορτέ και καλό και μεσημέρι. και κυρίω καλή αντοχή ούτως. και παρακολούθηση τη συζήτηση για τον προπολογισμό. Θα ακουστούν Εναι, πράγματα ούτως, που, δεν είναι, που δεν, είναι, επειδή υπάρχουν, θα υπάρχουν τώρα 9 κόμματα αντί για 8. Πρέπει να ακουστούν αλήθειε μεταξύ μα από το μόνο κόμμα που ασκεί πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση. Γιατί δεν είναι ούτε με τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, ούτε με τι Ευρωπαϊκέ Ένωσε, είναι το κουκουέ. Για να μονάσετε καλά. καλά.